Επισκεπτόμαστε, αυτή είναι η τελευταία μας εβδομάδα, ολοκληρώνουμε 30 μεγάλες πόλεις, ενημερώνουμε, καταθέτουμε προτάσεις, ακούμε ιδέες, ανταλλάσσουμε απόψεις και προσπαθούμε να βρούμε το κατάλληλο μείγμα αντιμετώπισης και αναχέτησης αυτού του δραματικού μείγματος που λέγεται ακρίβεια και σκοκέδια. Σε αυτό το πλαίσιο και με κεντρικό σύνθημα η ακρίβεια στο Θεό, η μισθή στα τάρταρα, θέλουμε πραγματικές αυξήσεις, θέλουμε πίσω τις συλλογικές μας συμβάσεις και τα θέλουμε τώρα. Ολοκληρώνουμε, όπως σας είπα και προηγουμένως, τις 30 πόλεις τις μεγάλες τις οποίες επισκεφθήκαμε και κορυφώνουμε στις 17 Απριλίου με τη γενική απεργία που γίνεται σε όλες τις πόλεις της Ελλάδας. Είχαμε την ατυχία, δυστυχώς, η δική μας η γενιά να αντιμετωπίσει και να υποστεί τρεις διαδοχικές μεγάλες κρίσεις. Η πρώτη κρίση ήταν η κρίση χρέους, η δεύτερη κρίση ήταν η πανδημική και η τρίτη ήταν η ενεργειακή με τον πόλεμο στην Ουκρανία. Προσπαθούν να μας πείσουν οι κυβερνώντες και οι επιχειρηματίες ότι είναι εισαγόμενος ο πληθωρισμός και ότι δεν εξαρτάται από τη δικιά μας απόδοση στην οικονομία. Έχουμε καταθέσει ότι η ακρίβεια και ο πληθωρισμός έχει αρχίσει από τα τέλη Απριλίου, από τη στιγμή που έγινε η έξοδος της πανδημίας και ενώ οι επιχειρηματίες είχαν μια μοναδική ευκαιρία να επενδύσουν στη μηχανολογική και τεχνολογική αναβάθμιση για να συντηρήσουν τις τιμές σε λογικά πλαίσια. Αντιθέτως, αυτοί τις αυξήσανε και φτάσαμε έτσι να αντιμετωπίζουμε μια κερδοσκοπία και μια, αν θέλετε, απληστία κερδών, η οποία δεν έχει όριο και δεν υπάρχει να πούμε αντιμετώπιση μέχρι τώρα. Δεν παρεμβαίνει όμως και η κυβέρνηση σε αυτό το ζήτημα, έτσι. Η κυβέρνηση ακριβώς είναι ο μεγάλος ασθενής, η οποία με τα διάφορα καλάθια και με τα διάφορα market pass προσπαθεί να παραμυθιάσει μέσα σε εισαγωγικά τον κόσμο της εργασίας, τους συνταξιούχους, αλλά και όλους τους υπόλοιπους συμπολίτες μας. Αλλά δυστυχώς δεν μπορεί να το πετύχει, γιατί οι τιμές είναι αμήλυτες και τα σούπερ μάρκετ και όλη η αγορά γενικά βλέπουμε με το μισθό μας το πρώτο δεκαπενθήμερο να δαπανάται και να μην υπάρχουν χρήματα να βγάλουμε το υπόλοιπο δεκαπενθήμερο. Εσείς θα διαμαρτυρηθείτε, εσείς οι εργαζόμενοι, όλες οι κοινωνικές ομάδες. Το θέμα είναι ότι θα υπάρξουν ευήκο αότα για να ακούσουν αυτά τα αιτήματα και συγκεκριμένα τα αυτιά της κυβέρνησης. Εμείς κοιτάξτε να δείτε, με αυτή την τακτική που εφαρμόσαμε σε αυτή την απεργία κεντρίζουμε καθημερινά τις παρυφές της κυβέρνησης αλλά και τα ανώτερα κλιμάκια ότι θα πρέπει να υπάρχουν δίκαια ότα σε αυτές τις απαιτήσεις μας. Δυστυχώς, οι προσδοκίες μας και οι ελπίδες μας και τουλάχιστον αυτά που ανακοινώνουν δεν μας ικανοποιούν. Επίσης, υπάρχει και το θέμα με την επαναφορά των συλλογικών μας συμβάσεων προς τους κοινωνικούς εταίρους, την οποία μας υφάρπαξαν πραξικοπηματικά το 2012 με την έκτυπη, όπου μας αφαίρεσαν το δικαίωμα να διαβουλευόμαστε και να διαπραγματευόμαστε με τους κοινωνικούς και τους εργοδοτικούς φορείς, ώστε να διαμορφώνουμε τον κατώτατο μισθό. Δυστυχώς, οι κυβερνήσεις, και δεν βάζω μόνο αυτήν αλλά και τις προηγούμενες, εργαλειοποιούν σε μια σχέση πελατειακή όλη αυτή τη διαδικασία, που κατά την άποψή μας είναι παροδία. Ανακοινώνεται ήδη από τον Γενάριο ότι θα φτάσουμε γύρω στα 820 με 830 ευρώ, τα οποία έτσι όλοι γνωρίζουμε, αλλά κάνουμε πως δεν ξέρουμε, γιατί γίνεται μια διαδικασία η οποία είναι καταντάει γελία έτσι με τον τρόπο που γίνεται και με τον τρόπο που διαμορφώνεται τελικά ο κατώτατος μισθός. Άρα θέλουμε επιστροφή των συλλογικών μας συμβάσεων και συζητήσεις και διαβουλεύσεις και διαπραγματεύσεις με τους κοινωνικούς εταίρους, ώστε από μόνοι μας να διαμορφώνουμε τον τελικό κατώτατο μισθό. Επίσης, θα ήθελα να πω ότι όλα τα προηγούμενα χρόνια, παρόλες τις πενιχρές αυξήσεις που υπήρχαν στον κατώτατο μισθό, δυστυχώς αυτές οι αυξήσεις δεν μετακυλήθηκαν και στις κλαδικές συμβάσεις. Οπότε, ενώ υπάρχει ευρωπαϊκή οδηγία από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το σύνολο των συμβάσεων στην κάθε χώρα για να έχουμε ένα αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης θα πρέπει να καλύπτει το 80%. Δυστυχώς οι συμβάσεις εδώ στην Ελλάδα καλύπτουν μεταβίας το 24%. Εμείς μα έχουμε προτείνει μια σειρά από μέτρα. Καταρχάς είναι πρώτα η επιστροφή έτσι, των συλλογικών συμβάσεων μεταξύ των κοινωνικών εταίρων. Μετά είναι πάγωμα και μείωση του ΦΠΑ για ένα χρόνο σε βασικά είδη ανάγκης.
και να μπει κάτι ακραίο, να το σκεφτήκαμε, αλλά είναι, ακραίες είναι και οι καταστάσεις που αντιμετωπίζουμε, να βάλουν ακόμα και διατίμηση, δηλαδή πλαφόν σε κάποια είδη τα οποία είναι πρώτης ανάγκης, όπως είναι το βρεφικό γάλα, όπως είναι το τυρί, όπως είναι το κοτόπουλο, όπως είναι το λάδι, ούτως ώστε να αναχαιτιστεί, να πούμε, αυτό το κύμα ακρίβειας, και επίσης να την αριθμοποιηθεί η φορολογική κλίμακα των αρτήσεων, ούτως ώστε όχι να παίρνουμε την αύξηση και η αύξηση αυτή να μας την παίρνει η εφορία, γιατί θέλω να συμπληρώσω ολοκληρώνοντας ότι δυστυχώς αυτή τη στιγμή που συζητάμε η αγοραστική μας δύναμη είναι της τάξης του 2015 και έχει παραμείνει, δηλαδή εδώ και 7-8 χρόνια έχει παραμείνει στα ίδια σημεία. Όπως και η αύξηση των κατώτατων, φανταστείτε ότι το 2010 υπογράψαμε σύμβαση με το εμβληματικό 751 και τώρα μετά από 14 χρόνια η αύξηση που έχει πάρει είναι 29 ευρώ, έχει φτάσει στα 780. Οπότε καταλαβαίνετε σε τι σημείο βρισκόμαστε. Και κάτι τελευταίο, η συμμετοχή του κόσμου στις κινητοποιήσεις σας ικανοποιεί, και το λέω αυτό γιατί και εδώ τοπικά ο κόσμος δεν διαμαρτύρεται, η κυβέρνηση από την άλλη επαναπαύεται και λέει έχω το 41%, ο κόσμος δεν βγαίνει έξω, μας ψήφισε. Τι γίνεται με αυτό το θέμα? Έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό που λέτε, γι' αυτό και εμείς επιλέξαμε ένα άλλο είδος αυτή τη φορά, όπως βλέπετε κι εσείς, ένα άλλο είδος, να πούμε, μια ενημέρωση και πληροφόρηση και συγχρότηση με τον κόσμο. Να ερχόμαστε, δηλαδή, γι' αυτό διανύσαμε όλη την επαρχία. Τα αποτελέσματα είναι άκρως θετικά, άκρως ικανοποιητικά. Βεβαίως το μεγάλο στοίχημα είναι η Αθήνα. Υπάρχουν τεράστια προβλήματα, όπως ξέρετε, στον ιδιωτικό τομέα. Οι άνθρωποι οι οποίοι εργάζονται ακόμα και τα 30 και τα 40 ευρώ τα σκέπτονται να τα χάσουν. Όπως υπάρχει και το ενδεχόμενο να χάσουν και τη δουλειά τους εάν φτάσουν στο σημείο να απεργήσουν. Οπότε καταλαβαίνετε ότι όλοι αυτοί οι παράγοντες είναι αναστατικοί. Παρ' όλα αυτά πιστεύω ότι ο κόμπος έχει φτάσει στο χτένι. Πρέπει όλοι μαζί να βροντοφωνάξουμε. Στις 17 Απρίλη φτάνει πια. Δεν μπορούμε να αντέχουμε άλλο.